Νοσοκομείο Ιεράπετρας, πολλά έτσι, σχόλια στις αναρτήσεις μας, πολλές αιχμές επί της ουσίας άφησε για ΕΔΕ, για χρηματισμούς γιατρών, για bullying, για τα μηχανήματα της ΜΕΘ που έφυγαν και πήγαν στον Άγιο Νικόλαο εν μία ανοιχτή, και δεν ξέρω, νομίζω προκάλεσε πολλές συζητήσεις. Χαρακτηριστικά είναι και τα μηνύματα και τα σχόλια, φίλες και φίλοι. Θα σας διαβάσω ένα για να ξεκινήσει και η συζήτησή μας με τον κύριο Μανουσάκη. Αν ισχύει το 1/3 από τα λεγόμενα του κύριου Καλλιωνάκη, οφείλουν άμεσα όσοι γνωρίζουν, αγαπούν και είναι φίλοι του νοσοκομείου, που και σίγουρα θα γνωρίζουν καλύτερα τα πράγματα, να τοποθετηθούν, να απαντηθούν τα ερωτήματα. Πρώτον, πότε και γιατί και από ποιους φύγαν τα μηχανήματα της ΜΕΘ για το Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, ποιοι είναι αυτοί που κάνουν αγώνες με γιατρούς που χρηματίζονται, γιατί καλύπτονται εσκεμμένα υποκινούμενα περιστατικά ενδονοσοκομιακού bullying και άλλα όχι, ποιοι υπέγραψαν και να γίνει παράρτημα του Αγίου το Νοσοκομείο Ιεράπετρας, γιατί απαιτήθηκε από πρώην υπάλληλο μακιγέρ νεκρών να μην φαίνεται η επισκεψιμότητα του νοσοκομείου, και γιατί να πιστέψουμε ότι οι γυναικολιώτες θέλουν το καλό του Γενικού Νοσοκομείου Ιεράπετρας σε σχέση με το δικού τους νοσοκομείου. Σας διάβασα ένα χαρακτηριστικό έτσι, σχόλιο που προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις και αρκετά σχόλια. Ο κόσμος θέλει να μάθει τι και πώς και περισσότερα από αυτά που ακούσαμε χθες και πιο αναλυτικά. Κύριε Μανουσάκη, καλημέρα σας πρόεδρε. Ο κύριος Μανουσάκης είναι μαζί μας, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, ο οποίος παραβρέθηκε και προχθές στην δική μας κινητοποίηση, μας το είχε προαναγγείλει κιόλας. Σας ακούμε. Όχι, θα κρατήσω την ιδιότητα μου ως εκπρόσωπος των εργαζομένων όλου του νομού στο Γενικό Συμβούλιο. Εντάξει, ό,τι θέλετε, κρατήστε. Με ψήφους από τους εργαζόμενους όλου του νομού και από τους συναδέλφους από το νοσοκομείο Ιεράπετρας. Ωραία. Τώρα, θέλω να πω σχετικά με αυτό που ανέφερε ο κύριος Καλλιωνάκης, ότι προφανώς ο κύριος Καλλιωνάκης μάλλον δεν έχει ενημερωθεί σωστά, και αφού δεν έχει ενημερωθεί σωστά θα πρέπει να προσέχει τι βγαίνει και λέει. Υπάρχει μια διαδικασία τα προηγούμενα χρόνια που ανταλλαγής ιατρικών μηχανημάτων μεταξύ των νοσοκομείων, με γνώμονα πάντα την εξυπηρέτηση των ασθενών και των πολιτών. Πράγματι ήταν, δηλαδή κάτι δώσαμε, κάτι πήραμε, αυτό ακριβώς, λέτε. Ακριβώς. Ήταν δύο αναπνευστήρες οι οποίοι δεν χρησιμοποιούνταν το 2012 για τη ΜΑΦ, γιατί δεν υπήρχε και τότε καν προοπτική να δημιουργηθεί ΜΑΦ. Θυμάστε, κυρία Ζαγκαράκη, ότι τότε ήταν μια περίοδος που το νοσοκομείο Ιεράπετρας δεν είχε καθόλου παθολόγο. Ναι, ούτε τώρα έχει, δεν το λέμε, ναι. Τώρα έχει έναν. Τότε δεν είχε κανέναν, έτσι. Και όλα τα περιστατικά, τα παθολογικά, νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Εμείς τότε, μαζί με τον Μαργαρίτη Αντώνη, φωνάζαμε και λέγαμε να βρεθεί να προκηρύξουν τη θέση του παθολόγου. Και τότε, αν θυμάσαι, με τις συνειδητοποιήσεις που είχαν γίνει, άλλαξε ο οργανισμός, μπήκε επιπλέον θέση παθολόγου και έτσι προκηρύχθηκε. Μετά ξαναπροκηρύχθηκε με ΣΥΡΙΖΑ και φτάσαμε στο σημείο το 2019-20 να έχει τρεις παθολόγους στο νοσοκομείο. Δυστυχώς με προκηρύξεις πήγαν πάλι αλλού. Οπότε ουσιαστικά μας λέτε ότι επειδή δεν διεκδικήσαμε, δεν θέλαμε να γίνει η μονάδα αυξημένης φροντίδας ή μονάδα εντατικής θεραπείας, δώσαμε αυτά στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου προκειμένου να λειτουργήσει η μονάδα. Ναι. Αυτό. Ποιος τα έδωσε, ρωτάνε οι ακροατές μας. Ποιος τα έκανε, ποιος υπέγραψε. Η τότε διοίκηση του νοσοκομείου απλώς. Δεν φεύγει τίποτα από ένα νοσοκομείο εάν δεν συμφωνήσει η διοίκηση του νοσοκομείου. Ποιος ήταν η διοικητής τότε. Δείτε, αυτοί οι διοικήσεις συνοηθήκαν μεταξύ τους. Πάντα οι διοικήσεις συνοηθούνται μεταξύ τους και γίνονται αυτές οι ανταλλαγές. Αλλά όμως ο Γκέι Γεραπετρίτης και ο κ. Καλλιωνάκης θα πρέπει να ξέρει ότι για αντίστοιχα δύο αναισθηλωγικά μηχανήματα από το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ιεράπετρας και κάλυπταν για πολλά χρόνια ανάγκες
στο τμήμα καρδιονοσκής αναζωογόνησης και στην ανάληψη του χειρουργείου. Δηλαδή, ουσιαστικά, μιλάμε για μια διαδικασία, με ακούτε? Ναι, προσοχή. Μιλάμε για μια διαδικασία ανταλλαγής ιατρικών μηχανημάτων, που σε αυτή την περίπτωση ο γνώμονας δεν είναι, είναι πώς θα είναι πιο χρήσιμο για το ασθενή. Με αυτό το κριτήριο. Δηλαδή, αυτό που τότε έγινε, δεν ξέρω πριν πόσα χρόνια πίσω, είναι ότι δεν είχαμε εμείς τη μονάδα αυξημένης φροντίδας. Ούτε τότε κάποιοι προσπάθησαν, γιατί τώρα έχουμε ΜΑΦ. Και χθες μας έλεγε χαρακτηριστικά ο κ. Καλλιονάκης ότι με το που άνοιξε η ΜΑΦ και κάποιοι νοσηλευτικό ή ιατρικό προσωπικό στηρίζει τη ΜΑΦ, τρώει το απίστευτο bullying. Έτσι δεν θα έπρεπε να υπάρχει για κάποιους ΜΑΦ στην Ιερά Πέτρα, έτσι. Αυτό κατάλαβα από αυτά που λέγονται. Εν πάση περιπτώσει, εσείς θέλετε να απαντήσετε σε αυτό, στο πώς φύγαν τα μηχανήματα. Λέτε ότι συνεννοηθήκαν οι διοικήσεις. Αυτό που γίνεται εδώ και χρόνια είναι ότι υπάρχει μια διαδικασία ανταλλαγής μηχανημάτων και δεν είναι μονοπλευρή. Δεν φεύγουν μόνο από την Ιερά Πέτρα να πηγαίνουν στον Νικόλαο, αλλά είναι και από την άλλη πλευρά. Εντάξει, τώρα αυτό τώρα, κύριε Μανουσάκη, άμα θέλουμε το πιστεύουμε, γιατί υπήρχαν και άλλες φορές περιπτώσεις που έχουμε και μαζί έχουμε έτσι έρθει σε κόντρα. Για να βγω στο ράδιο να το πω αυτό το πράγμα, εννοείται ότι το έλεγξα, μιλήσαμε συναδέλφους. Εντάξει, μα ξέρετε, δεν φταίει μόνο το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, έτσι. Και εδώ κάποιοι δικοί μας αντιλαμβάνουμε του νοσοκομείου Ιερά Πέτρας, έτσι, υπογράφουν ή με ελαφρά την καρδία. Αυτό. Δεν είναι. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να. Δεν καταλαβαίνω τώρα. Ακούτε να δείτε. Ήθελε να στοχοποιήσει τον κύριο Παπαντόπουλο. Σε καμία περίπτωση δεν έγινε με αυτή τη λογική. Οι διοικήσεις αποφασίζουν. Και αν δεν είναι να στοχοποιήσει κάποιον ο κύριο Καλλιονάκης, να στοχοποιήσει το κόμμα του. Τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί αυτό που λέει ποιοι υπογράψανε να γίνει η Ιερά Πέτρα παράρτημα του Αγίου Νικολάου, το κόμμα του το υπέγραψε. Και ο βουλευτής ο Πλαγιοντάκης το ψήφισε στη Βουλή. Να είμαστε ξεκάθαροι τώρα. Όχι να κοιτάζει να δημιουργήσει εντυπώσεις και να πουλήσει με σαρίτικο τοπικισμό στο Λασίρθι. Δηλαδή είπε ψέματα, μου λέτε. Δεν ήταν, ισχύουν όλα αυτά που είπε. Εγώ σας κάνω. Δηλαδή επί της ουσίας, μηχανήματα. Δεν με ενδιαφέρει πώς έφυγαν. Έφυγαν μηχανήματα. Για το bullying, ας πούμε, και εσείς ο ίδιος είδα στο βιντεάκι που καταγράψαμε. Ήσασταν εκεί. Και εσείς ουρλιάζατε. Και εσείς δηλαδή. Μισό λεπτό το απάτε και παίζετε. Έχει βρώμικο ρόλο και αντέδρασα όταν είπε ότι έχει βρώμικο ρόλο ο συνάδελφος μου. Ωραία. Μισό λεπτό. Σαν πρόεδρος λοιπόν του Συλλόγου Εργαζομένων, κύριε Μανουσάκη, χρηματισμοί υπάρχουν. ΕΔΕ έχουν ξεκινήσει. ΕΔΕ, γιατί αυτά τα πιο σοβαρά. Για χρηματισμό γιατρών. ΕΔΕ έχει ξεκινήσει για μίζες. Δηλαδή γι' αυτό δεν απαντάτε όσο. Ως πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων δεν μας απαντάτε σε αυτά. Αλλά πράγματι θέλετε να πείτε ότι εντάξει τα μηχανήματα κάτι πήραμε, κάτι δώσαμε. Υπήρξε ένα τέτοιο αλυσβερίσι. Ωραία. Αυτό έγινε τότε. Τώρα. Μια τέτοια τοποθέτηση από έναν διοικητή να προσπαθεί μέσα στο νομό να δημιουργήσει τοπικιστικές εντάσεις εκεί που δεν υπάρχουν. Έτσι. Και ο οποίος δεν είναι καν. Ωραία. Απαντήστε μου όμως αυτό που σας ρωτώ. Γιατί. Γιατί σε δε. Πού κολλάνε. Γιατί κολλάνε στον Άγιο Νικόλαο οι ένορκες διοικητικές. Πώς το λένε. Αυτό. Γίνεται αυτό. Χρηματίζονται κάποιοι. Όσο είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Γιατί 2 χρόνια δεν ήμουν. Αλλά όσο διάσημα είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο ήμουν πριν και είμαι τώρα. Τουλάχιστον εγώ δεν έχω δει να έρχεται στο Διοικητικό Συμβούλιο τέτοιο θέμα. Α, έτσι. Δηλαδή ούτε καν στο Διοικητικό Συμβούλιο των Διασυνδεόμενων περνάει αυτή η ΕΔΕ. Έρχεται αυτή η ΕΔΕ. Δεν έχω λάβει. Μάλλον νομίζω, κύριε Μανουσάκη, αντί για ΕΔΕ θα πρέπει να μπει κάποιος αγγελέας μέσα, έτσι. Γιατί όχι, θα πρέπει. Γιατί όχι. Όταν υπάρχουν τέτοιες καταγγελίες και βγαίνει ζητάτε από τον κόσμο να βγει στον δρόμο να στηρίξει ποιον και γιατί. Πείτε μου γιατί. Ο διοικητής. Όταν έχει καταγγελία για χρηματισμό, κάνει 2 πράγματα εκ του νόμου. Το ένα είναι, επειδή είναι ποινικό αδίκημα, να ενημερώνει την εισαγγελία.
και το άλλο να ζητάει την πειθαρχική δίωξη του κατηγορούμενου, έτσι ώστε να γίνει διερεύνηση και να καταλήξουν σε αυτή την περίπτωση σε ένα πειθαρχικό πόρισμα. Να πάει στο πειθαρχικό και να πάρει απόφαση στο πειθαρχικό. Ο κύριος Καλλιονάκης θα πρέπει να μην είναι αυτά τα κουκουλώματα που έχουμε εσύ και άλλες φορές δει. Ο κύριος Καλλιονάκης θα πρέπει να έχει ενημερώσει σε κέλη. Αυτό που κατήγεται στο ραδιόφωνο είναι ποινικό αδίκημα ο χρηματισμός. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να έχει ενημερώσει τις εισαγγελικές αρχές. Ήταν μια πρώτη δόση αυτή, γιατί θα έχουμε και δεύτερη κάποια στιγμή με τον αναπληρωτή διοικητή εδώ, που να απαντήσει και σε κάποια ερωτήματα ενδεχομένως και δικά σας. Εγώ θα γίνει μια συζήτηση για τα νοσοκομεία. Δεν είναι αυτή η κατάσταση. Δεν ξέρω τι γίνεται στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Αλλά εδώ καταλαβαίνω ότι γίνεται το μεγάλο φαγοπότη. Εγώ αυτό κατάλαβα, κύριε Μαρουσάκη. Θα σα πω, εγώ μία εμπειρία έχω πάει σε μία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τότε που εκλέγηκα. Καλά, αφήστε το αυτό τώρα το διοικητήσουμε. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω ότι γίνεται το έλα να δεις. Έτσι, και αυτό που κοιτάζουν είναι ποιος θα φάει τα περισσότερα. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό γίνεται. Ναι, μα ακούω. Δεν εκφράζω άποψη. Είναι αυτά που έχουν λεχθεί. Δεν έχω πει τη δική μου την άποψη ακόμα. Στην πρώτη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετείχα, ήρθε ένα θέμα από το νοσοκομείο Ιεράπετρας που αφορούσε την αγορά δύο μπόιλερ με απευθείας ανάθεση, με υπογραφή του διοικητή, απευθείας ανάθεση. Χωρίς να έχει προηγηθεί διερεύνηση προσφορών στην πλατφόρμα iSupplies. Ο λόγος που το έκανε αυτό ο διοικητής και ήθελε να πάει με απευθείας ανάθεση είναι γιατί δεν είχε γίνει πέρυσι διερεύνηση στην πλατφόρμα iSupplies. Ναι, αλλά πέρυσι που είχε γίνει διερεύνηση στην πλατφόρμα iSupplies ήταν με 15.000 ευρώ το κόστος, ενώ η απευθείας ανάθεση πήγαινε με 21.000 ευρώ. Όταν λοιπόν εμείς ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να απορρίψει και να μην προχωρήσει στην έγκριση της αγοράς με απευθείας ανάθεση, έγινε δέχτης γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου απειλών ότι θα γίνει ΕΔΕ, θα γίνει χαμός, γιατί κόπηκε αυτό, και να μας πεις εσύ γιατί κόπηκε, λες είναι δουλειά της γραμματείας του Διοικητικού Συμβουλίου να πει γιατί κόπηκε ένα θέμα, ενώ θα έπρεπε να επικοινωνήσει με την πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ο διοικητής. Λοιπόν, αυτό που λέτε λοιπόν, για φανταστείτε κάποιον που κάνει απευθείας ανάθεση 21.000 ευρώ. Ακούστε να δείτε, κύριε Μανουσάκη. Αυτά που λέγατε πριν. Το απευθείας ανάθεση έχει το δικαίωμα να το κάνει και οι δήμαρχοι το κάνουν και αυτό το κάνει και ο άλλος το κάνει. Δηλαδή, μην του προσπαθείτε τώρα να πείτε. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι μία. Η ουσία είναι μία. Φτιάξτε. Και δεν φτιάξτε τα μέσα του νοσοκομείου. Μα μισό λεπτό τώρα. Δεν είναι αυτό. Δεν υπήρχαν τεχνικές προδιαγραφές. Δεν το ξέρω αυτό. Μα δεν μπορώ, δεν είμαι υποχρεωμένη να γνωρίζω αυτά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και το τι γίνεται. Αλλά εγώ σας ρώτησα για άλλα πράγματα. Μισό λεπτό. Αυτό έχω καταλάβει από όλα αυτά τις αιχμές που αφήνονται. Είναι μέσα στα πράγματα και γνωρίζουν. Εμένα η εικόνα μου ήταν στην πρώτη συνεδρίαση ότι ο κύριος Καλλιονάκης έφερε ένα θέμα για απευθείας ανάθεση 21.000 ευρώ χωρίς να έχει μαζί τεχνικές προδιαγραφές. Εγώ σας ρώτησα. Εγώ σας ρώτησα. Αφήστε το τώρα αυτό. Λοιπόν, εγώ σας ρώτησα άλλα πράγματα. Σας ρώτησα. Γίνεται ΕΔΕ και πού κολλάει ΕΔΕ, γιατί αυτό είναι κακούργημα. Ποιος έχει, ποιος χρηματίζεται. Ή αν θέλετε να τα πάμε από την αρχή τώρα. Μα εσείς βγήκατε τώρα και θέλετε να βγείτε και να μου πείτε. Έχει ενημερώσει την εισαγγελία. Είναι ποινικό, δεν είναι ποινικό αδίκημα αυτός που χρηματίστηκε ή που ζητάει χρήματα από τον πολίτη σε δωρεάν υπηρεσίες. Πείτε μου, ποιος. Ωραία. Τώρα κανονικά πρέπει να βγει κάποιος. Έχει ενημερώσει την εισαγγελία. Δεν το γνωρίζω και δεν το ρώτησα. Μα γι' αυτό, ωραία, θα έχουμε. Εντάξει, πείτε ότι έγινε μια παράληψη δημοσιογραφική. Αλλά νομίζω, αν το ακούσατε καλά, ότι το ρώτησα σε κάποια στιγμή αυτό. Γιατί ξέρω ότι είναι. Εν πάση περιπτώσει. Και στο ποιο υπέγραψαν να γίνει παράρτημα του Αγίου ή των νοσοκομείων Ιεράπετρα. Θα πάμε λίγο στη συζήτηση για αυτό το θέμα. Όχι, δεν χρειάζεται. Νομίζω δεν είναι γνωστό ποιο το έχει κάνει. Ο κύριος Μαμαντόπουλος, λοιπόν, ο κύριος Τσικαλουδά, ο αείμνηστος Αντώνης Τσικαλουδάκης είχε πει κι άλλα. Αν διαφωνούσε μαζί σας, έτρωγε ξύλο. Όχι ποτέ. Όχι ποτέ. Τον Αντώνη είχαμε, μπορείτε να μα εσείς είχατε μία σχέση Α και εμείς είχαμε άλλη μία σχέση Β.
Ναι, μπορείτε να ανατρέξετε σε όλες τις κοινές συνεντεύξεις. Δηλαδή αυτό το bullying δεν γίνει τώρα. Έτσι, όποιος διαφωνεί τρώει bullying, καταλαβαίνω. Εν πάση περιπτώσει, να σας πω κάτι, κύριε Μανουσάκη. Το κύριε Μανουσάκη, για να το κλείσω αυτό, γιατί έχουμε και αγώνες. Το σχόλιο που διαβάσατε, αυτό είναι bullying. Το να σπηλώνεις με υπονοούμενα υπολήψεις εργαζομένων τη στιγμή που δεν... Ωραία, ξεκαθαρίστε μόνοι σας το τοπίο. Εσείς, ο σύλλογος, τι κάνετε για όλα αυτά που ακούτε? Δεν αμαυρώνετε το συνδικαλιστικό σας όργανο όταν ακούτε τέτοια πράγματα? Όταν... Όχι, βεβαίως. Όχι, βεβαίως. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για αυτά που λέει. Η κυρία που βγήκε και έκανε αυτά τα σχόλια, ναι, έτσι έδειξε λάσπη στον αναμνηστήρα. Και εσείς κάθετε και αναπαράγετε τη λάσπη στον αναμνηστήρα. Αόριστα πράγματα, με υπονοούμενα να μην έχει και ποινικές ευθύνες για αυτά που λέει. Ούτε μήνυση δεν μπορεί να τις κάνουν οι θυγόμενοι για αυτά που γράφει η κυρία. Ούτε μήνυση. Κάποιος που είναι θυγόμενος από αυτά που γράφει η κυρία δεν μπορεί να τις κάνει μήνυση, γιατί είναι εντελώς αόριστα με υπονοούμενα. Άμα θέλει η κυρία να βγει να μιλήσει με ονόματα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Μανουσάκη, να το κλείσουμε εδώ, γιατί έχουμε και άλλη. Η εκπομπή μας σήμερα είναι αφιερωμένη στους αγώνες των αγροτών. Βγήκατε, είπατε για τη ΜΕΘ, ΜΑΦ, πώς πήγαν τα μηχανήματα, έγινε αλυσβερίση, κάτι μου δώσετε, κάτι μας δώσετε, κάτι σας δώσαμε. Εντάξει, τέλος, γιατί η Ιεράπετρα δεν άκουσε. Εντάξει τώρα, ωραία, αυτό, ωραία, να το κλείσουμε εδώ και θα έχουμε και άλλη συνέχεια, αλλά νομίζω ότι εσείς, η αλυσβερίση, πώς θα το πω. Άκου αλυσβερίσει. Μα είστε σοβαροί, κυρία Σταγκαρακτώρα, να λέτε αυτή τη λέξη αλυσβερίσει. Τι έχει λέξει δηλαδή? Αυτά τα μηχανήματα έχουν σώσει. Με φοβίζουν οι πράξεις και όχι οι λέξεις, κύριε Μανουσάκη. Αυτά τα μηχανήματα είναι αναπνευστήρες. Έχουν σώσει ανθρώπινες ζωές, καταλαβαίνετε. Μα δεν είπα εγώ κάτι. Είπατε ότι αυτό είπα, έγινε αυτό το αλυσβερίσει. Μου δίνεις. Τι χρησιμοποιείς αυτή τη λέξη, σας ενοχλεί λέξη? Εντάξει, ανταλλαγή ιατρικών μηχανημάτων. Ωραία. Να θυμηθούμε ότι είχαμε πάει εδώ, είχατε ετοιμαστεί να πάρετε τραπέζια χειρουργικά πριν από λίγο καιρό, μου έρχονται όλα στο νου τώρα. Έτσι, και στην τελευταία στιγμή σταματήσατε πάλι με παρεμβάσεις και εκπομπές. Έτσι, εδώ στο ραδιόφωνο, πάλι σταμάτησε να τα. Γιατί θα τα παίρνετε όλα? Τι μου λέτε τώρα? Όχι, λέω, εντάξει, όχι εσείς προσωπικά. Λοιπόν, κύριε Μανουσάκη, θα τα πούμε. Ωραία, πείτε μας. Ακόμη μια φορά, αν φτάνει, ποιος υπέγραψε το να γίνει το νοσοκομείο της Ιεράπετρας παράρτημα του Αγίου Νικολάου, να πάει να βρει τον Πλακιωτάκη που ψήφισε στην ΟΣΟ. Ναι, τώρα δεν ξέρω. Αυτός υπέγραψε, έγινε επί Μαρκόπουλου, διοικητής ο Μάνος ο Μαρκόπουλος, Πασόκ. Και η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, τι θέλετε τώρα? Όχι. Το 2012 γίνανε αυτά. Ήταν ήδη η συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τους υπόλοιπους. Έτσι, το 1 πρώτου 2012 ήταν η κυβέρνηση Σαμαρά τότε. Ναι, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Νομίζω ήταν ο κύριος Μαρκόπουλος. Αυτή είναι η λογική, να έρχεται ο Μεσαρίτης και να προσπαθεί να μας κάνει. Τώρα αυτό που κάνετε είναι άκρος, να μην πω τώρα, βάλετε τοπονύμια και το πω. Είναι λογική. Εντάξει, ανέκαθεν το κάνετε αυτό. Δεν τσακωνόμαστε τώρα, κύριε Μανουσάκη, σήμερα για τον Άγιο Νικόλαο, το πώς φέρετε στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας και που φταίμε και εμείς που σας αφήνουμε. Δεν είναι πρώτη φορά που το κάνουμε. Τσακωνόμαστε. Δεν είναι πρώτη φορά που τσακωνόμαστε και μαζί. Που τέλος πάντων εκφράσουμε έτσι έντονα τις απόψεις μας. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά και ξέρουμε πώς διαχειρίζεστε την όλη ιστορία. Και μόνο που δεν συμμετέχει ο κάποιος, και δεν λέω για τον αναπληρωτή διοικητή, που δεν συμμετέχει η Ιεράπετρα στα διασυνδεόμενα, κάποιος από τη διοίκηση ή κάποιος εκπρόσωπος εργαζομένων. Το σταθμό σας και το κατοίκη δεν ήμουν εγώ. Ναι, λέω και μόνο. Κυρία Σταγκαράκη, θυμάστε ότι είχα βγει στο σταθμό σας και είχα πει ότι αυτό που κάνουν είναι λάθος. Έτσι, ψάξτε, βρείτε το αρχείο του σταθμού και θα το δείτε. Είχαμε βγει και είχαμε πει ότι αυτό είναι λάθος. Και ούτως ή άλλως, και εγώ και προχθές το είπα, εμείς δεν θέλουμε τη διασύνδεση. Ωραία. Κάντε λοιπόν μία σαν εργαζόμενη να σταματήσει αυτό το κακό, γιατί νομίζω από εκεί ξεκινούν όλα τα κακά. 15, και από εκεί ξεκινά και διασύνδεση πολλών άλλων ζητημάτων, έτσι που γνωρίζετε νομίζω. Ωραία. Και από κοινού όλα τα δικαστικά συμβούλια ότι δεν θέλουμε τη διασύνδεση, δεν θέλουμε το ενιαίο πρόσωπο.
κάθε νοσοκομείο να έχει δικό του διοικητή και κάθε νοσοκομείο να έχει δική του διοίκηση. Πάντως, ναι, υπάρχουν και άλλα ερωτήματα που νομίζω θα πρέπει να απαντηθούν στην πορεία ή και για τον Αξονικό. Γιατί ο Αξονικός έφερε μια αναμπουμπούλα με το που τοποθετήθηκε εδώ στην Ιερά Πέτρα. Από εκεί ξεκίνησε. Αλλά εγώ έφερα τον Αξονικό. Εγώ έφερα τον Αξονικό. Τι λέει ο άνθρωπος. Ακόμα θα τον περιμέναμε. Αυτό καταλαβαίνω αν δεν γινόταν εκεί. Έχει πάρει συνεχείς αποφάσεις τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, μισό λεπτό. Για να ενταχθεί ο Αξονικός της Ιερά Πέτρα σε πρόγραμμα. Ο Αξονικός της Ιερά Πέτρα, ο πρώτος που είχε εγκριθεί ήταν τη Siemens. Στην πορεία άλλαξε. Σας λέω, εγώ ήμουν στο δικηγόρο. Και πήγαμε στη General. Ποιος το άλλαξε και γιατί. Έτσι. Που είχαν εγκριθεί όλα αυτά στην αρχή. Μετά δεν συμμετείχα, δεν ξέρω, αλλά όχι να λέει εγώ έφερα τον Αξονικό στην Ιερά Πέτρα. Αυτό πραγματικά είναι στο πρωτικό δίκτυο έναν άνθρωπο ο οποίος υποτιμά και τους προκάτοχούς του και όλους όσους έχουν βοηθήσει και όλους όσους έχουν κάνει πράγματα και τους εργαζόμενους και τους πάντες. Αυτή η λογική, εγώ έφερα τον Αξονικό στην Ιερά Πέτρα, δείχνει έναν άνθρωπο μεγαλομανή, ματαιόδοξο. Εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι καλό που κάνετε, νομίζω. Γιατί άλλο το, σε πολιτικό επίπεδο, πείτε ό,τι θέλετε. Σε προσωπικό επίπεδο και να χαρακτηρίζετε κάποιους ανθρώπους, τον οποιοδήποτε, έτσι. Νομίζω δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε. Πάση περιπτώσει, ωραία. Δηλαδή το να. Βγήκατε και διαβάσατε το μήνυμα που ρίχνει λάσπη στον ανεμιστή. Δεν είναι ρίχνει λάσπη. Ερωτήματα. Σας ενοχλούν τα ερωτήματα. Ναι, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Όταν πληρώνουμε ανθρώπους ανώνυμα, ξερώντας το δικαίωμα και να προσφύγουν και νομικά εναντίον σας. Έτσι, γιατί έτσι όπως είναι γραμμένο το μήνυμα που διαβάσατε, δεν αφήνει τον περιθώριο σε κάποιον να πάει να πει εμένα εννοεί και σου κάνω μήνυση. Γιατί είναι με υπονοούμενο. Ναι, όποιος έχει τη μύγα, μοιάζεται στην προκειμένη περίπτωση. Μήνυμα που ρίχνει στον λάσπη στον ανεμιστήρα. Μα είναι δημόσιο το μήνυμα. Δημόσια μηνύματα διαβάζω. Μηνύματα. Μα κύριε Μανουσάκη τώρα. Λοιπόν, εντάξει, αφήστε τα αυτά. Τι περσινάξετε στα φίλια όλα. Δηλαδή, ή κάντε κάτι για να σωθεί η υγεία του Λασιθίου, ή παρατήστε τα όλοι. Παρατηθείτε όλοι. Όλοι παρατηθείτε. Ειλικρινά σας μιλάω. Έχω βαρεθεί να ακούω αυτά τα πράγματα 10 χρόνια. 10 χρόνια. Και είστε οι ίδιοι μπροστά, είστε οι ίδιοι πρόεδροι, αντιπρόεδροι, όλοι οι σωτήρες, είστε οι ίδιοι. Το νοσοκομείο, τα νοσοκομεία. Δεν όχι, δεν υπάρχει. Πώς να το πω δηλαδή. Και σωτηρία δεν υπάρχει. Όπως οι δήμαρχοι εκλέγονται και οι βουλευτές εκλέγονται, όλοι εκλεγόμαστε. Δεν μας διορίζει κανείς όπως διορίζει. Εντάξει, λοιπόν, εντάξει. Δεν έχει μα αυτό τώρα ναι, η δημοκρατία κρύβει πολλά, τέλος πάντων. Ας είμαστε ειλικρινείς, τέλος πάντων, μια φορά. Γιατί η κρίση αυτή τα τελευταία πολλά χρόνια δεν μας έχει βάλει μυαλό. Αυτό καταλαβαίνω εγώ, κύριε Μονσάκη. Και να κλείσουμε, γιατί θα το ξαναβάλουμε το θέμα. Είναι οι κυβερνώντες αυτοί που παίρνουν αποφάσεις. Αντί να κατακρίνετε την κυρία Γκάγκα που ήρθε στο νοσοκομείο. Άλλο αυτό τώρα. Εγώ, κοιτάξτε, να δείτε. Πήγανε και βγάλανε μία θέση γιατρού. Μία θέση γιατρού βγάλανε στην Ιερά Πέτρα. Και δύο θέσεις του συλλευτικού. Και αντί να κατακρίνετε την κυρία Γκάγκα, τα βάζετε με εμάς. Αυτό τώρα αυτό που λέτε είναι άλλο. Έτσι. Εννοείται ότι θα το κάνουμε, αλλά συνήθως. Πόσους παίρνετε στον Άγιο Νικόλαο? Πόσους παίρνετε, μισό λεπτό. Πόσους παίρνετε γιατρούς στον Άγιο Νικόλαο? Πόσους παίρνετε? Παίρνετε 10? Και μας δίνετε ένα ίσον κανένα. Και πού κολλάει? Στον Άγιο Νικόλαο κολλάνε οι προσλήψεις. Κύριε Μανουσάκη μου, στον Άγιο Νικόλαο κολλάνε όλα αυτά. Έτσι, μετά τον Άγιο είναι το χάος. Το καταλαβαίνουμε. Και τι μου είπατε? Όπως ψήφισα όταν το 28. Δεν σας λέω προσωπικά τι κάνετε. Εγώ σας λέω ότι παίρνει το Λασίθι τόσους γιατρούς και η μοιρασιά είναι τα καλά και συμφέροντα του Αγίου Νικολάου. Και καλά το κάνετε, εγώ το κατηγορώ, έτσι, καλά το κάνετε. Τη μοιρασιά την κάνουν συγκεκριμένοι άνθρωποι που λαμβάνουν αποφάσεις και είναι αυτοί που λαμβάνουν αποφάσεις. Με αυτούς να τα βάζετε. Με τη ΔΥΠΕ, με το Υπουργείο, με τους διοικητές. Ωραία. Για να δούμε τώρα τον μπαλάκι που πήγε στον ΔΥΠΕΑΡΧΗ. Αυτοί που κυβερνούν φταίνε. Όχι εμείς που διαμαρτυρόμαστε. Εντάξει. Ωραία. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι κοιτάξτε πρώτα να αλλάξετε κάποια πράγματα κι εσείς και μέσα στα νοσοκομεία. Και δεν εννοώ. Εντάξει, το λέω γενικά για να μην στοχοποιώ όπως λέτε. Έτσι. Γιατί η πείρα μου όλα αυτά τα χρόνια μου έχει δείξει ότι αυτός που φωνάζει περισσότερο όλο και κάτι θέλει να κρύψει. Αυτό μου έχει δείξει η εμπειρία μου στα 30 χρόνια δημοσιογραφίας και δεν εννοώ εσάς. Έχω ψηφίσει 3 φορές στο Διοικητικό Συμβούλιο να τιμωρηθούν οι συνάδελφοι που δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους.
Και το κάνω και θα το κάνω και θα έτσι, το κάνω. Δεν είναι, γενικά μιλάμε, δεν μιλάμε σε εσάς, για εσάς τώρα. Δεν μιλάμε τώρα, γενικά μιλάμε, κύριε Μαρουσάκη, μην το παίρνετε προσωπικά. Ο κύριος Καλλιονάκης που κατηγόρησε ενώπιον της Επιτροπής που μπήκαμε τον κύριο, τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου, ότι ο ρόλος του είναι βρώμικος, ήταν κάτι απαράδεκτο, προσβλητικό. Ωραία, γιατί το είπε αυτό, έτσι το είπε τυχαία. Θεωρεί ότι υπάρχουν συναλλαγές και παράνομες συναλλαγές στον κύριο Βλασάκη, ας τα πάει στον εισαγγελέα. Αυτό πρέπει να κάνει, γιατί νομίζω, αν έχει αποδείξει ο κύριος Καγιονάκης, θα πάει στον εισαγγελέα. Και όχι να το χρησιμοποιεί για να σπηλώνει τους εργαζόμενους. Αυτά στον κύριο Καγιονάκη, ωραία. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω να σας απαντήσω εγώ αυτά που ακούω από γύρω-γύρω είναι για... δεν θέλω να τα πω. Κατηγορούμε αυτούς που διεκδικούν. Εντάξει τώρα. Ναι, κύριε Μανουσάκη, καλημέρα. Έχουμε και άλλους αγώνες, θα τα ξαναπούμε αν χρειαστεί. Έτσι, ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Λέτε. Και να βγάλετε λάθος τον υπουργό. Παρντών, δεν άκουσα. Με την ίδια λογική. Ναι. Θα τα βάλετε με τους αγρότες που διαμαρτύρονται όπως θα βάζετε με εμάς. Δεν τα βάζουμε με εσάς. Ποιος το είπε αυτό. Μα ποιο το λέει αυτό, μισό λεπτό τώρα. Ένα λεπτό. Όποιο. Μισό λεπτό τώρα, γιατί πετάτε λάσπη. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Ακούστε να δείτε. Πήρα θέση. Μισό λεπτό, μην μιλάτε πάνω στα λόγια μου. Πήρα θέση σαν δημοσιογράφος. Δεν έχω την ευθύνη των λόγων μου και των απόψεών μου. Όταν έχω προσωπική άποψη, τη λέω. Δεν φοβάμαι κανένα και δεν έχω κάτι να αποδείξω σε κανέναν τόσα χρόνια. Έτσι. Λοιπόν, δεν πήρα θέση. Εγώ ρωτώ. Αυτή είναι η θέση μου, είναι να ρωτώ. Και να βγάζω και αυτή την άποψη. Ό,τι λέτε εσείς είναι δική σας υπόθεση. Έχετε την ευθύνη των λόγων. Ό,τι λέει ο κ. Καλλιονάκης έχει την ευθύνη των λόγων του για το ότι τώρα δεν πήγε στον εισαγγελέα. Είπε και σε κάποια στιγμή ότι δεν έχω τιμωρήσει κανέναν ποτέ. Το είπε και αυτό. Αν ξεκινούσαν τις τιμωρίες, σας πληροφορώ θα είχε κλείσει το νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Εντάξει, λοιπόν, ακούστε τώρα. Τώρα βρήκαμε έναν άνθρωπο εκεί και τον έχουμε στοχοποιήσει. Και ωραία, εντάξει. Όσο χρηματίζεται να τιμωρείτε. Ωραία, τέλος, κλείνουμε με αυτό. Και όποιος ζητάει χρήματα από ασθενείς, διαβράζει και ποινικό και πειθαρχικό, αλλά κυρίως ανήθικο αδίκημα, γιατί τα νοσοκομεία ανήκουν στο λαό και όχι στον κάθε γιατρό. Έλα να ξεκαθαρίσουμε αυτά. Ο κύριος Καλλιονάκης, από τη στιγμή που είχε καταγγελία χρηματισμό και δεν πήγε στο εισαγγελέα, είναι ο ίδιος υπόλογος. Για παράβαση καθήκοντος, αν δεν πήγε στο εισαγγελέα. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, το κλείνουμε εδώ. Καλημέρα, κύριε Μανουσάκη, ευχαριστούμε.